Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, κοντά μας ο γιατρός Γιάνγκος Μικελίδης. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Πώς είστε? Τέλεια. Έχω φτάσει στην επίπεδα τελειότητα. Είμαστε και με άλλες γυναίκες. Εγώ είμαι 25 χρόνια και βάλε παντρεμένος. Έχω 3 μωρά. Ναι. Σε κάποια φάση εγώ αρρώστησα με κάποια ασθένεια η οποία είναι σκουλανέτσι, να πούμε, με βλενόρια ή οτιδήποτε, που χωρίς να πάω μια άλλη γυναίκα. Μάλιστα. Τι πρέπει να σκέφτομαι? Εννοείται αν από τη μεριά της γυναίκας σας έχει γίνει κάτι, μια παρασπονδία στη σχέση, στο γάμο. Ναι, ναι. Γιατρέ, η δική σας απάντηση σε αυτό το ερώτημα του κύριου Λευτέρη? Τι απάντηση, εντρεβάνεσαι, το σκουλαβέτε, το πρόβλημα που ήρθε. Έπιασα το από τον αέρα, την τουαλέτα. Όχι, είναι με σεξουαλικά με τα εδώ, είναι νόσος. Εγώ για 3 χρόνια δεν πήγαμε καμία... Δεν φορά, εσύ δεν πήγες, κάποιος άλλος είπε. Εντάξει, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να έχω κάποιες αμφιβολίες, δεν. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Σημαίνει ότι ό,τι κάνω να έχω δίκιο. Φυσικά τώρα πάω για διαζύγιο. Δηλαδή εμείς φάμε τη χειλοπιτά να λάβουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Δυστυχώς. Εγώ είμαι 55 χρόνια παντρεμένο. Μάλιστα. Το νερό μας δεν είχε, να πούμε, έρωτα και ιστορία και βουρουβέξαλα. Είχε ριάλια ενήφη, είχε... Ήταν να βρίσκουν φέξαλα, ρε κουμπάρε. Ήταν να βρίσκουν φέξαλα. Αφού έτσι είναι. Είσαι νέρωτος, ρε γιατρέ, τον καιρό που είσαι. Δεν υπάρχουν έρωτες. Ότι ερωτική σχέση στον άνθρωπο, ρε κουμπάρε. Αφισβητώ ότι... Ναι. Όχι, αλλά... Εγώ έπιαμε όλες τις γεννήσεις του γόνου. Αν είσαι νέρωτες, δεν θα αναγκάζεσαι να πας με δώσεις ποντέ. Είχε σπίτι η γυναίκα, είχε χωράφια η γυναίκα, εντάξει, επαντρευτήκαμε, περάσαμε καλά. Περάσατε εσείς καλά με αυτά που μας λέτε όμως, κύριε Πάμπο, γιατί η γυναίκα σας δεν νομίζω να πέρασε τόσο καλά με αυτά που μας λέτε, ότι κοιμηθήκατε με πόρα... Συγγνώμη. Έγινε εφεύκα και πουλού της τέτοια. Κάθε και 3 φορές την εβδομάδα, εντάξει, ήταν καλά η δουλειά μας, περνούσα μια χαρά, σας λέω. Κύριε Πάμπο, συγγνώμη, αλλά είσαστε 55 χρόνια παντρεμένος. Ποιος σε πιο ξέρω ακόμα, ρε κουμπάρε. Πέτσος, ρε. Το ξέρει ήδη ότι εσείς κοιμόσασταν και με άλλες γυναίκες? Αν το ξέρει, είχε να με ζει ως τώρα. Α, δεν το ξέρει. Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Πάμπο, ζούσατε μια παράλληλη ζωή τόσα χρόνια. Ωραία, στο πολλά ωραία. Δόξα ζει ο Θεός. Σήμερα είμαι 77-78. Δόξα ζει ο Θεός, δεν περάσαμε καλά. Που θα με κεδά. Τι να πω. Ουλού μαράκια που θα με κεδά, γυρμένες οι κεφαλές κάτω, ιστορίες, εντάξει. Μπαμ μπαμ. Ραμπαμ μπαμ 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 μπα